Από το, το Ευεργετινό, υπόθεση γιώτα δε κάτι, η ψυχή μετά την έξοδό της εκ του σώματος δέχεται φοβεράν εξέταση στον αέρα από τα πονηρά πνεύματα που τη συναντούν και τη εμποδίζουν την άνοδο. Α. Από το βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ετοιμάζεται να φάγει κατά την κανονισμένη ώρα. Συμφώνως λοιπόν προς τη συνήθεια, εσηκώθηκε να προσευχηθεί ή το δε τότε η ενάτη ώρα. Εκείνη όμως ακριβώς τη στιγμή αισθάνεται τον εαυτό του να έχει αρπαγεί νοερός. Το δε παράδοξον υπήρξε τούτο. Καθώς εστέκεται, έβλεπε τον εαυτό του να είχε ενεξέλθει του σώματος και να οδηγείται η ψυχή του από μερικούς εις τον αέρα. Έπειτα βλέπει μερικούς ασχημοπροσώπους φοβερούς να στέκουν εμπροσθέν του στον αέρα και να θέλουν να τον εμποδίσουν για να μην περάσει. Οι οδηγοί της ψυχής του τότε ήρχισαν να φιλονικούν με τους φοβερούς εκείνους οι οποίοι εζήτουν λογαριασμό, μήπως η ψυχή που συνόδευαν ή το υπεύθυνος απέναντί των για κάποιο χρέος. Επειδή λοιπόν οι τελευταίοι ήθελαν να αρχίσουν τον έλεγχο από τις γεννήσεις του Αντωνίου, οι συνοδεύοντες τον Αντώνιο τους εμπόδιζαν λέγοντες: «Όσα σφάλματα θα διέπραξε ο Αντώνιος από τις γεννήσεις του, τα διέγραψε ο Κύριος. Από τότε όμως που έγινε μοναχός και αφιέρωσε τον εαυτό στο Θεό, επιτρέπεται να εξετάσουμε τα έργα του». Επειδή δε οι δαίμοντες κατηγορούν τον Αντώνιο, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τα κατηγορία, τον ο δρόμος έμεινε ελεύθερος από εμπόδια και αμέσως είδε τον εαυτό του να επιστρέψει προς το σώμα και να συνέρχεται. Και πάλι ο Μέγας Αντώνιος, όπως είτε πριν. Τόση όμως είτε η ταραχή του, ώστε λησμόνησε να φάγει και παρέμεινε την υπόλοιπη ημέρα και ολόκληρον τη νύχτα αναστενάζων και προσευχόμενος. Κατεπλήσε το, διότι εστέκετο με πόσους πειρασμούς, σκέπτετο με πόσους πειρασμούς έχουμε να απαλλέσουμε και με πόσους κόπους πρέπει κανείς να περάσει τα εναρία δαιμόνια. Και έλεγε ότι αυτό το νόημα έχει το ρητόν του Αποστόλου Παύλου κατά τον άρχοντα που εξουσιάζει στον αέρα, Εφεσίων Β, παράγραφος 2. Διότι αυτή μόνον την εξουσία έχει ο εχθρός επί της ψυχής ημών, να πολεμά δηλαδή και να προσπαθεί να εμποδίζει τα σανερχομένους προς τον ουρανό ψυχάς. Ως εκ τούτου συνεβούλευε με τα περισσότερας επιμονής λέγον: «Φορέσατε την πανοπλία του Θεού, ώστε να εμπορέσετε να αντισταθείτε προς τον διάβολο και κατά την πονηράν ημέρα να εξευτελιστεί ο εχθρός, επειδή δεν θα έχει να επίδια εσάς τίποτε εις χρόν». Εφεσίων 6, 13. 2. Μετά την οπτασία αυτή, τον επισκέπτησαν κάποτε μερικοί άνθρωποι και άρχισαν να συζητούν μαζί του πέρι της ψυχής και ποιος μετά την έξοδό της εκ του σώματος είναι ο τόπος που μεταβαίνει. Την επομένη ακριβώς νύχτα ήκουσε να τον καλεί μία φωνή λέγουσα: «Αντώνιε, σήκω, έξελθε από το κελίο σου και βλέπε». Πράγματι λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εξήλθε, διότι γνώριζε εις ποιας φωνάς έπρεπε να υπακούει, και αφού ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, είδε το εξής όραμα. Κάποιος πανύψελος και φοβερός απέσιος στη μορφή εστέκεται όρθιος, το ύψος του έφτανε ως τα σύννεφα, ενώ πολλοί επετούσαν εμπροσθέν του, ως σαν να είχαν πτερά. Τότε εκείνος ο φοβερός ύπλωνε τα σχήρες του και άλλους μεν τους εμπόδιζε να απαιτούν, ενώ άλλοι κατόρθωναν να τον προσπερνούν και να απαιτούν υψηλότερα και να συνεχίζουν τον δρόμο των χωρίς εμπόδια. Δια αυτούς που εξέφευγον, ο πανύψελος εκείνος δαίμον έτριζε τους οδόντες, αντιθέτως έχερε δε διόσους εμποδίζονται από αυτό να ανέλθουν και έπιπτον. Αμέσως τότε ακούστη μία φωνή: «Αντώνιε, προσπάθησε να εννοείς καλά αυτό που βλέπεις». Και αμέσως εκαθάρισε η διάνοια του και αντελήφθη ότι αυτό που έβλεπε ήταν το πέρασμα των ψυχών προς τον ουρανό, και ότι ο πανύψηλος και φοβερός αγριάνθρωπος που εξηκέται και το όρθιος το διάβολος, ο οποίος φθονεί τους πιστούς, όσοι από αυτούς είναι υπεύθυνοι δια αμαρτίας, τους κρατεί και τους εμποδίζει να περάσουν. Όσοι όμως δεν εδέχτησαν τα συμβουλά του, δεν μπορεί να τους κρατήσει, και γι' αυτό οι τιούτοι κατορθούν να αναβούν υψηλότερα από αυτόν και να πορευτούν προς τον ουρανό. Όταν ο Μέγας Αντώνιος είδε το όραμα αυτό, ενεθυμήθηκε το προηγούμενο και εγωνίζεται ο καθημερινός να προκόπτει εις τον ενάρτον βίον. Δεύτερον, στο γεροντικό. Κάποτε δύο αδελφοί συνεφώνησαν και έγιναν και οι δύο μοναχοί. Μετά τη χειροτονία των έκριναν καλόν να κτίσουν δύο κελιά, το ένα μακριά από το άλλο. Καθένας λοιπόν αγχώρησε και κλείστη μόνο στο κελίο του χάρη ησυχίας. Επέρασαν αρκετά χρόνια και δεν είδε ο ένας τον άλλον, διότι κανείς από τους δύο δεν έβγαινε από το κελίο του. Κάποτε όμως στένησε ο ένας και τον επισκέφθησαν οι γέροντες. Και ειδών ότι ο μοναχός εκείνος άλλοτε μεν περιέπεπτε εν εις έκσταση και άλλοτε πάλι συνήρχεται, τότε με κάποια περιέργεια τον ερώτησαν: «Τι είδες, πάτερ? Τους αγγέλους του Θεού?»
απάντησε ο ασθενής μοναχός, ότι ήλθαν να παραλάβουν εμένα και τον αδελφό μου και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Καθώς δεν ανερχόμεθα, μας συνάντησαν οι εχθρικές δυνάμεις αναρρύθμιτοι κατά το πλήθος και τρομεροί κατά τη μορφή, μολονότι δε εκοπίασαν πάρα πολύ, εν τούτης τίποτα δεν μπόρεσαν να επιτύχουν εναντίον μας. Μόλις δε προσπεράσαμε τα δυνάμεις αυτά στον σατανά, ήρχισε να λέγει: «Μεγάλη παρησία δίδει εις την ψυχήν η αγνία». Μόλις είπε αυτούς τους λόγους ο μοναχός εκοιμήθη. Όταν οι παρευρισκόμενοι πατέρες διαπίστωσαν το θάνατο, απέστειλαν ένα μοναχό να αναγγείλει τούτο στον αδελφό του. Ο μοναχός εκείνος έβαλε τον αδελφό και τον αδελφό αποθαμένο. Τότε οι πατέρες εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό. Τρίτον, του Αβά Ισαΐου. Αγαπητέ μου αδελφέ, όσοι ασχολούνται με υποθέσεις του προσερινού και ματαίου αυτού κόσμου, εάν προοδεύσουν ή κερδίσουν ή δεν υπολογίζουν μετά τα αυτά τους κόψους τους οποίους υπέμειναν, αλλά χαίρουν για την πρόοδο την οποία απέκτησαν. Υπολογίζεις λοιπόν τώρα, αδελφέ μου, ποια χαρά να δοκιμάζει η ψυχή του ανθρώπου που ήρχισε το κατά Θεόν πνευματικών του έργων και το ολοκλήρωσε επιτυχώς. Επόμενον είναι να αισθάνει την ψυχή απέραντο χαρά, διότι κατά τη στιγμή της εξόδησης από το σώμα τα καλά έργα που εξετέλεσε θα προπορεύονται αυτής όταν θα ανέρχεται προς τον ουρανό. Τότε και οι άγγελοι του Θεού θα χαρούν μαζί της όταν την ειδούν να απαλλάσσεται από τα δυνάμεις του σκότους. Συμβαίνει δε αυτό, διότι όταν η ψυχή του ανθρώπου εξέλθει από το σώμα, πορεύονται μαζί της οι άγγελοι. Τότε όμως και όλα οι δυνάμεις του σκότους παίρνουν να συναντήσουν, επιδιώκουσε να την κρατήσουν και αυτό, και γι' αυτό εξετάζουμε τα προσοχής, μην τυχόν η ψυχή έχει διαπράξει κάποιο από τα ειδικά των έργων. Τότε δεν πολεμούν οι άγγελοι προς τους δαίμονες για να προστατεύσουν την ψυχή, αλλά και τα έργα που διέπραξε και την περιτριγυρίζουν και την περιφρόνουν για να μην την εγγύσουν οι δαίμονες. Εάν δεν τα έργα που διέπραξε νικήσουν τους δαίμονες, τότε οι Άγιοι Άγγελοι ψάλουν προ αυτής μέχρι ότου η ψυχή συναντήσει με χαρά και φροσύνη των Θεών. Κατ' εκείνη την ώρα λησμονεί πλέον η ψυχή όλα τα έργα του ματαίου αυτού κόσμου, όπως και όλους τους σκόπους που κατέβαλαν. Είναι λοιπόν μακάριος εκείνος εναντίον του οποίου δεν θα έβρουν τίποτε οι άρχοντες του σκότους. Η χαρά, η τιμή, η ανάπαυση σε βρίσκονται υπεράνω παντός μέτρου. Ας κλάψουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη της ψυχής μας ενώπιον του Θεού, ίσως μας ελεήσει η αγαθότητα του και μας αποστείλει την εξίψους βοήθεια με την οποία θα μπορέσουμε να πράξουμε όλα όσα κατανικούν τους άρχοντας της πονηρίας που μας εμποδίζουν εις τον δρόμο μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν με αυστηρότητα καρδίας να αποκτήσουμε την προς το Θεό επιθυμία, χωρίς πολυπραγμοσύνη, η οποία θα μας σώσει από τα χέρια των πονηρών δαιμόνων όταν θα εξέλθουν εκεί επάνω για να μας συναντήσουν. Αν σε επιθυμήσουμε την αγάπη προς τους φτωχούς, για να μας σώσει η αγάπη αυτή από τη φυλαργυρία όταν θα εξέλθει εκεί για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ειρήνη με όλους, μικρούς και μεγάλους, διότι αυτή θα μας φυλάξει από το μίσος όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αποκτήσουμε για όλους και για όλα μακροθυμία, τα οποία θα μας προφυλάξει από την αμέλεια όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε όλους τους αδελφούς μας, χωρίς να μισήσουμε κανέναν ή να του εμποδίσουμε το κακό που μας έκανε, διότι αυτό θα μας φυλάξει από τη ζηλοφθονία όταν και αυτή θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη υπομένοντες εις όλας τας απεριπτώσεις των λόγων του πλησίον, έστω και αν ο λόγος αυτός μας προσβάλλει ή μας ειρωνευτεί. Η ταπεινοφροσύνη θα μας προφυλάξει και από την υπερηφάνεια όταν θα εξέλθει και αυτή για να μας συναντήσει. Ας επιζητήσουμε την τιμή του πλησίον μας και ας μην κατηγορούμε και να προσβάλλουμε κανένα. Αυτό θα μας προστατεύσει από την καταλαλία και όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας περιφρονήσουμε τη μέρημνα του κόσμου για την εκτίμησή του, για να σωθούμε από τη βασκανία όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας διδάξουμε τη γλώσσα μας να μελετά διαλείπτως τα εντολάς του Θεού, την δικαιοσύνη και την προσευχή, για να μας προφυλάξουν από το ψεύδος όταν θα εξέλθει και αυτό για να μας συναντήσει. Όλα αυτά εμποδίζουν την ψυχή εδέ αρετέ, εφόσον τα απέκτησε, την βοηθούν να τα αντιμετωπίσει επιτυχώς. Ποιος λοιπόν φρόνιμος άνθρωπος θέλει να παραδώσει την ψυχή του στον αιώνιο θάνατο για να απαλλαγεί από τους κόπους των αρετών αυτών? Ας πράξουμε λοιπόν ό,τι μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, και οι δύναμεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι μεγάλη για να βοηθήσει την ταπείνωσή μας. Διότι γνωρίζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ότι ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και γι' αυτό παρεχώρησε σε αυτόν την μετάνοια, έως ότι η ψυχή υπάρχει στο φθαρτόν αυτό σώμα, για να δύναται μέχρι της τελευταίας του αναπνοής να διορθώνεται και να αποφεύγει από την αμαρτία. Τέταρτον, εν το γεροντικό. Ο μακάριος Θεόφιλος, ο αρχιεπίσκοπος, έλεγε:
Πόσον πράγματι φόβων και τρόμων την οποία ανάγκη δοκιμάζει ψυχή όταν αποχωρίζεται εκ του σώματος ή και κατόπιν αφού πλέον αποχωριστεί. Διότι τότε καταφθάνουν όλα οι αρχαίοι και δυνάμεις του σκότους και τις παρουσιάζουν όλα τα αμαρτήματα που διέπραξαν εν γνώση εν αγνία από τότε που γεννήθη ο άνθρωπος μέχρι τις τελευταίες ώρες που απεχωρίζει την ψυχή το σώμα. Και δυνάμεις αυτές παραστέκουν με ανέδυναν κοντά της και την κατηγορούν με σφοδρότητα. Αντιμέτωποι προς τα σεχτικά σε αυτά δυνάμεις του σκότους, στέκουν οι άγιοι δυνάμεις οι άγγελοι, εκθέτουσε και αναφέρουσε όλα όσα καλά έργα αποτέλεσε τυχόν η ψυχή. Πόση λοιπόν αγωνία και τρόμο νομίζεις ότι θα δοκιμάσει η ψυχή όταν ευρεθεί η προμία στη αυτής εξετάσεως και αντιμετωπίζει ένα τόσο φοβερό και αδέκαστο κριτήριο? Δεν είναι δυνατόν να εκφράσει κανείς με λόγους ή και ακόμη να συλλάβει εις τη διάνοιά του τον φόβον εκείνον που κυριεύει τότε την ψυχή μέχρι σε ότου εκδοθεί η απόφαση του κριτηρίου και ελευθερωθεί από αυτούς που την εμποδίζουν. Εκείνη ακριβώς η ώρα είναι η στιγμή της μεγαλύτερης δοκιμασίας της ψυχής έως ότου τελειώσει η κρίση της και ακούσει την απόφαση του δικαίου κριτού. Αν λοιπόν δια τις αποφάσεις του δικαίου κριτού δοθεί στην ψυχή την ελευθερία, αμέσως τότε κατεσχύνονται οι εχθροί φωτεινοί άγγελοι, την αρπάζουν από αυτούς και χωρίς εμπόδια πλέον οδηγείται υπό τον αγγέλο η συναλεκλάνητο εν εκείνη η χώρα και δόξα εις την οποία και τελικώς θα αποκατασταθεί. Αν όμως έσυ η ψυχή με αμέλεια και ούτως ευρέθη ανάξια της ελευθερίας, τότε θα ακούσει εκείνη τη φρικοδεστά την φωνή. Πάρετε από εδώ αυτόν τον ασεβή, για να μην δίνει τη δόξα του κυρίου Ισαΐα κάπα σιγματάχου 10. Τότε αρχίζει πλέον για την ψυχή αυτή η μέρα οργής, η μέρα θλίψεως και ατελευτή του οδύνης. Παραδίδεται εις το σκότος το εξώτερον, κατακριμνίζεται εις τον άδη και καταδικάζεται εις το αιώνιον πυρ, εις το οποίον και θα παραμείνει κολλαζωμένη εις τους απεράντους αιώνας. Τότε εις τι θα ωφελήσει την ψυχή η πολυτέλεια και η καυχυσιολογία του κόσμου τούτου? Πού είναι τότε η καινοδοξία και η τρυφή και η απόλαυση αυτής της ματέας και στάτου ζωής? Πού είναι τα χρήματα, τι ωφελεί η σπουδαιότητα της καταγωγής? Πού είναι ο πατέρας και η μητέρα και οι αδελφοί και οι φίλοι? Ποιος από όλους αυτούς θα μπορέσει να ελευθερώσει τη δυστυχισμένη ψυχή η οποία φλέγεται από το πύργο της κολάσεως και βασανίζεται από ανεκδηγήτους τιμωρίας?